Γιάννη. Τι θα πει σήμερα. Καθαράκι. Γλυκό το ξέρει, θα το ετοιμάσει λίγο. Κρυβίσαι. Πάρε το παράσμα για πάστα. Αυτό ήταν ο καθημερινό μα διάλογο. Ερχόταν και κρυφά την Λιτό. Τα τελευταία χρόνια που κρατούσε μακριά τα γλυκά και έτρωγε στο λόγο μία πάστα. Γιώργος Χακουλίδης είναι πια απουσία, είναι δέρμα που ξεχώρισε το υπόλοιπο σώμα. Ζωή χωρίς έτερα. Είναι αυτό που τάει σε την πείρα μας και μας άφησε τώρα να χαζεύουμε το πιάτο. Έφυγε και αφήνει πίσω για μερικούς ανθρώπους ερημιά. Τα τελευταία χρόνια για μένα ήταν η καθημερινότητά μου. Είχε χτυπηθεί θανάσιμα. Τα συμπτώματα του θανάσιμου τραύματος ήταν εμφανή. Αλλά αυτός έκανε ακόμα και την αδυναμία του πείματα. Πρωταγωνιστούσε στην αναβολή του μοιραίου. Έβγαζε τη γλώσσα στην ανυπαρξία και έσκαγε στα γέλια μαζί της. Συμπεριφερόταν σαν φέρον το τραύμα ευγενετής. Τα τελευταία χρόνια, ό,τι κι αν έκανα μέσα στη μέρα, ήξερα ότι γύρω στη μία θα συναντιόμασταν στο Λότε, το αγαπημένο μας τέτοιο, στην αποδόμερια του βράχου της Ακρόπολης. Άλλοτε με διάθεση στα έψη και συχνά, σερνόμενος, δεν έπαγα να λέει, θέλω κι άλλο λίγο Αθανάση, υπάρχουν μερικές λέξεις που ακόμα θέλω να πούν σε σειρά. Ένιωθα ότι αυτή ήταν μια πάλη για τον Γιώργο, μια πάλη να μείνει παρόν σε αυτό που λαχταρούσε. Η συναναστροφή του με το καθημερινό ήταν η έπνευση του μοναχικού του βίου. Έκανε πάντα ό,τι έκανε γιατί ήξερε ότι θα επέστρεφε σε λίγο. Σε μια αγκαλιά που ήξερε τα κουσούρια του και του τα επέτρεπε να ζει όπως επιθυμούσε η τρέλα του. Η Λιτό ήταν η επιστροφή του. Ξεκίναγε το επικίνδυνο της ζωής του πρωί-πρωί και ήξερε ότι στην άκρη του υπήρχε πάντα μια ψυχή που τον άτρευε και τον άντυχε. Ναι, τον άντυχε Λιτό, γιατί ο Γιώργος για μας τους φίλους. Έφευγε εκτός και ήταν ενίοτε πολύ δύσκολο να τον αντέξει σε αυτό το κύκλο του σωματικού και ψυχικού μετρήματός του. Ο Γιώργος ήταν πανέμορφος γίγαντας, έτοιμος να στείλει στο διάβολο το κίνδυνο, ήταν το αγαπημένο του παιχνίδι με τα βάση με όλα αυτά που όλοι γύρω γυρίζουν την πλάτη και απομακρύνονται από αυτά. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αριστερού. Πίστευε ότι ο άλλος άνθρωπος, είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Με έμαθε τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, με προστάτευε, με νοιάστηκε και με οδήγησε, αφήνοντάς με πάντα στο τέλος εγώ να παίρνω την απόφαση. Ο Γιώργος Χακουλίδης υπήρξε η άλλη πλευρά του φανερού, του ορατού. Προσοχή. Δεν ήταν ποτέ η σκοτεινή πλευρά. Ήταν μια πιο ενδιαφέρουσα πλευρά που κρύβεται σε αυτό που όλοι ζούμε, όλοι βλέπουμε, αλλά ο Κακουλίδης μόνο βιώνει και βλέπει από αυτή την πλευρά. Να γίνω λίγο πιο σαφής. Τον άκουγες να φυγείτε ή διάβαζες στο σπίτι σου τον Μίστερ Πουρντό, τη λέσχη τη στιγμή, τι ιστορίε που βγήκαν αληθινές, τα περιαλυτία στη γήμωτά του, και νιώθεις ότι είναι ένα σουρεαλιστικό ανέκδοτο. Ότι είναι μια κατασκευή που θέλει να δείξει το παράλογο, τον ασυνήθιστο, το ασυνήθιστο των ανθρώπινων συμπεριφορών. Κι όμως, τελικώς ήταν η αλήθεια ενός κόσμου που μας βόλεψε το ψέμα του. Το κατασκευασμένο πρόσωπο και χάσαμε το αληθινό μας πρόσωπο. Όχι μόνο το χάσαμε, αλλά τώρα πια δεν το βλέπουμε. Κι αν από μια χαραμάδα προσεξίας μας φανερωθεί, γελάμε σαν η αλήθεια να είναι ψέμα. Τόσο βυθισμένοι στην τυφλότητά μας είμαστε, στην μυστικό φουσί μας. Ο Γιώργος Χακουλίδης, όταν εμείς κοιτούσαμε αυτός έβλεπε πείμενα στα βαθιά. Ήταν καλός αγωγός της αλήθειας, της αποκάλυψης. Ένιωθε μια μόνιμη έλξη από την αλλοπρόσωπη πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Γιατί δεν την αρνιόταν, την έκανε να νιώθει ότι μπορεί να το εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί στα θαλάσσια δικά του χέρια, που δεν την προσδίδουν ποτέ, ούτε θα την παραποιήσουν ποτέ. Η αλήθεια εμπιστευόταν τον Κακουλίδη, ναι, τραβούσε τη μάσκα προστασίας της και δήλωνε παρούσα ως πιο ενδιαφέρουσα, απρόσμενη και ασύλληπτη από ότι το κυρίαρχο ψέμα. Ο Γιώργος Κακουλίδης υπήρξε συγγραφέας πριν αποδειχθεί η συγγραφική του ικανότητα, το ταλέντο του. Η ζωή του ήταν η ζωή συγγραφέα.
Ήταν η ζωή ενός παρατηρητή που ρουφάει αυτό που όλοι μας πετάμε στα σκουπίδια. Ήταν η συλλέκτης αυτού που ντρεπόμαστε να πούμε. Αυτού που λαχταρούμε και μας πάει εκεί που δεν πάμε από σιγουριά. Γι' αυτό και οι ήρωες των έργων του Κακουλίδη νιώθεις ότι είναι έκπληστοι στις παραξενιές τους. Είναι μαγνήτες της διαστροφής και όχι τρόφιμοι του ίδιου και απαράλλακτου της συνήθειας. Οι ήρωες του κάνουν το αναπηρικό καροτσάκι ταχύπλο, την ηλική απλό ατύχημα και τον αγώνα για την επιβίωση παιχνίδι χωρίς τέλος. Ο Γιώργος Ακουλίδης ήταν και θα παραμείνει η περίπτωση που δεν ξεχνάς όταν τύχει να τον διαβάσεις. Είναι το χαμόγελο που κρέμεται από τα χείλη του τραγικού. Είναι η φυσική προσπάθεια να μείνει ζωντανός ο επιτάφιος της στιγμής. Τίποτα δεν πετάς από αυτά που μας φέρνει κάθε του έργο. Τίποτα, τίποτα. Ακόμα και τα σημεία στίξης είναι μικρά εμπόδια για να μην ξεχάσουμε και ξεχαστούμε. Ο Κακουλίδης ήταν αυτός. Ο Κακουλίδης την ώρα που όλοι δίνουμε τα ρέστα μας για να εξασφαλίσουμε το πλούτο της αηδίας μας, της ανοησίας μας, για να χρυσώσουμε το χάρτη της αδιαφορίας μας, βάζει φωτιά στα τόπια. Καίει το ρουχισμό που ζεσταίνει τη γύμνια μας. Μας αφήνει έκθετος να αισθανθούμε και πάλι ότι είμαστε θνητοί, ανέπιστα ευάλωτοι. Και διασκεδάζει με αυτό που μας τρομάζει. Διασκεδάζει γιατί ξέρει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ο φόβος τους διοικεί, τους αλυσοδένει με σκοινιά από άμμο. Ο Κακουλίδης έμαθε να ζει χωρίς υπάρχοντα χρόνο. Μέσα στη λάσπη του τίποτα που γυμνάζει τους μύες στην πλήξη τους. Έμαθε ότι ο πραγματικός πλούτος είναι η ζωή που αξίζει να φυγηθείς και το ιδιοφιές είναι να κάνεις ορατό αυτό που τυφλώνει και όχι αυτό που προστατεύει και υποτάσσεται. Ο Κακουλίδης είναι η αριστερή πλευρά που όταν ξαπλώνει πονάει περισσότερο γι' αυτό και παραμένει όρθιος 65 χρόνια να ονειρεύεται με μάτια ανοιχτά. Ο Γιώργος είναι ο σοφός αδελφός μου που έχασε και τώρα ψάχνουμε. Άφησα όμως τη λιτό να τη βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγαλείο ψυχής. Και τέλος, θέλω να σας αφιερώσω δύο πολύ προσωπικές μας φράσεις, τρελάλα, δώσουμε ένα πεντάρικο. Τι να το κάνεις, δε Γιώργο. Να το δώσω εκεί που δεν θα το δίνεις. Και η δεύτερη, γεια σου φίλε, να ζήσεις το όνειρο γιατί αυτή τη στιγμή που θα συνεχίζουν όλοι αυτοί να πίνουν καπουτσίνο και εσύ δεν θα ξαναπαραγγείλεις ποτέ καπουτσίνο με τέσσερις ζαχαρίνες. Ευχαριστώ.